Είμαι γεννημένος τον 10ο του 51, έχω περί τα 3.900 ένσημα στο ΙΚΑ, έχω εργαστεί και 5 χρόνια στον Καναδά. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με τη χρήση του χρόνου της αλλοδαπής? Υπάρχει δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης μαζί με τα χρόνια που έχει στον Καναδά. Υπάρχει διμερή σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και του Καναδά, οπότε μπορείτε να προστεθεί ο χρόνος και να πάρει άμεσα πλήρη σύνταξη, συνυπολογισμένου βεβαίως και του χώρου του εξωτερικού. Πάντως, πολλοί διαμαρτύρονται, Διονύση, σχετικά με τις συντάξεις του εξωτερικού ή με τον αριθμό των ενσήμων. Και για να τονίσουμε λίγο πώς βγαίνει αυτός ο υπολογισμός, γιατί πάρα πολλοί λένε, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης, αν θα πάρω μία εθνική σύνταξη, πώς γίνεται το ανταποδοτικό κομμάτι, πώς μετράει αυτός ο χρόνος. Και βεβαίως και οι τηλεθεατές που διαμαρτύρονται, γιατί περιμένουν πάρα πολλά χρόνια για να προσμετρηθεί αυτός ο χρόνος. Έτσι είναι, Σοφία, υπό την έννοια ότι όλες οι διαδικασίες, ακόμα και η διαδικασία των fast track συντάξεων, έχει εξαιρέσει τις συντάξεις του εξωτερικού και δεν περιλαμβάνονται στην ταχεία έκδοση. Εκεί δυστυχώς έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα προσωπικού, με πολύ λίγους εισηγητές, οι οποίοι καθυστερούν πάρα πολύ να βγάλουν τις συντάξεις, συνυπολογιζόμενου βέβαια και το γεγονότος ότι πολλές χώρες του εξωτερικού αργούν να κάνουν σχετικές αλληλογραφίες, προκειμένου να συνυπολογιστούν οι χρόνοι. Η βασική αρχή, εφόσον μιλάμε για παράδειγμα για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο χρόνος μεταφέρεται προς την Ελλάδα. Οπότε κάποιος όταν απονέμει σύνταξη, ή μάλλον όταν λαμβάνει σύνταξη ως με απονέμοντα φορέα τον ελληνικό, τον ΕΦΚΑ δηλαδή, στην περίπτωση αυτή μπορεί να αθροίσει το χρόνο του εξωτερικού για να θεμελιώσει δικαίωμα. Θα χρησιμοποιήσει το χρόνο, αλλά όχι το χρήμα. Θα πάρει δηλαδή μια τμηματική συμμετοχή, η οποία θα δοθεί από τη χώρα του εξωτερικού και θα πάρει σύνταξη στην Ελλάδα μόνο για τα ελληνικά χρόνια, για τα χρόνια δηλαδή εκείνα για τα οποία έχει καταβάλει εισφορές. Επιπλέον αυτού υπάρχει μείωση στη λεγόμενη εθνική σύνταξη, καθότι αυτή υπολογίζεται για 40 χρόνια διαμονής, νόμιμης και μόνιμης διαμονής στη χώρα από την ηλικία των 15 ετών μέχρι την ημερομηνία που θα καταθέσει κάποιος αίτημα συνταξιοδότησης. Αν δεν υπάρχουν 40 χρόνια, στην περίπτωση αυτή έχουμε αντίστοιχο κλάσμα περικοπής της εθνικής σύνταξης κατά 1/4. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το ύψος των αποδοχών είναι αυτό που θα καθορίσει το ποσό, τόσο για τις ελληνικές, για τα ελληνικά χρόνια, όσο και για το διάστημα το οποίο λαμβάνει κάποιος σύνταξη από το εξωτερικό. Εκεί υπάρχουν διαφορετικοί ασφαλιστικοί φορείς. Συστήνουμε στους ασφαλισμένους που έχουν χρόνο εξωτερικού να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή να γίνει η επικοινωνία και η αλληλογραφία υπηρεσιακά από τον ΕΦΚΑ όταν θεμελιώσουν και έχουν, είναι έτοιμοι να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά να υπάρχει μια επικοινωνία μέσω email κυρίως με τους φορείς του εξωτερικού, ώστε να είναι καταμετρημένοι και συγκεντρωμένοι οι χρόνοι, ώστε όταν γίνει η σχετική αλληλογραφία από τον ελληνικό φορέα, τον ΕΦΚΑ, να είναι έτοιμος ο φορέας να απαντήσει και να μην έχουν μεγάλες καθυστερήσεις.